Κοριτσάκι μου. Όχι, καλά το ξέρω. Κωνσταντίνα μας. Εγώ έρχομαι μόνο γιατί περνάω καλά με σας. Αυτό έτσι. Έχετε το χιούμορ το δικό μου. Έτσι. Λέμε και μια κουβέντα παραπάνω και μετά δεν τη στεναχωριέμαι γιατί σας αγαπάει ο κόσμος. Και μου λένε, εντάξει. Δεν πειράζει και μια κουβέντα. Δεν προλαβαίνω από κάτι. Και η μαμά μου και όλες τις φιλενάδες και όλοι αυτό. Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Το ξέρεις ότι εγώ σε ξέρω εσένα, την κάναμε την κουβέντα πριν. Όταν ήμουν φοιτητής, αυτή ήταν θεολογικό και ερχόταν δίπλα σε εμάς για καφέ. Και δεν ξέρω γιατί σε θυμάμαι, αλλά σε θυμάμαι. Ήμουν θεωρητική από τότε, Θανάση. Πώς ήσουν, ήσουν μακριά τα μαλλιά. Ξανθιά, δεν ήσουν ξανθιά. Αυτό το φυσικό, το μεσογειακό το ξανθό. Τώρα είναι λίγο πιο φωτεινό. Γιατί σε θυμάμαι, έκανες ντόρο, έκανες φασαρία. Πάντα. Δεν ήσουν ήσυχη. Δεν θέλω να παίρνει αυτό το λόγο. Άσε τώρα πώς ξεκινάς την εκπομπή. Σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ναι, αλλά να πούμε τώρα ότι η κοπέλα, επειδή τώρα ξεκινάει. Ναι. Γιατί μόλις πήρε πτυχίο. Τώρα πήρε πτυχίο, μωρέ. Ναι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μπράβο. Τι έκανες, χρωστούσες μαθήματα στην θεολογία. Χρωστούσα πολλά μαθήματα, βρε παιδί μου. Το έχω ξαναπεί και το είχα κάνει και πολύ μεγάλο θέμα τότε. Εγώ πέρασα μετά το σχολείο, πέρασα στο πανεπιστήμιο. Έχαμε τις ηλικίες τώρα, άστα. Ξεκίνησα να πω, γιατί καρφώνεσαι. Το σχολείο μάζεσαι. Κάποια στιγμή το τελείωσε. Κάποια στιγμή πέρασα στο πανεπιστήμιο, είπα. Ναι. Δεν είπα στο πλειστόκι, στην πλειστόκαινο εποχή. Ναι. Είπα, πέρασα τώρα. Λοιπόν, ξέρεις, και πέρασα θεολογία. Είχα βάλει τη δικιά σου τη σχολή, δηλαδή φιλοσοφική, ιστορικό-αρχαιολογικό. Και θεολογία Αθηνών. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, επειδή το είχα πάρει ζεστά και επειδή έτσι ήταν και ήμασταν και κουρδισμένοι όλοι, άρχισα και ανέβαινα πια στη σχολή και κανονικά για να σπουδάσω. Τα. Επειδή όμως είχα το σαράκι λιγάκι του ιστορικού, αρχαιολογικού και της φιλοσοφικής, ήταν δίπλα, εκεί πάνω στα Άνω Ηλίσια. Στου ζωγράφου. Είναι δίπλα-δίπλα, ναι. Είναι δίπλα-δίπλα οι σχολές. Ήθελα λίγο να παίρνω. Κάτι είχα δει κιόλας εκεί τώρα, δεν θυμάμαι κάτι. Κάτι κομμενικό θα έπαιζε, βέβαια. Και να σου το πω και αυτό, είχαμε και κάποιους καθηγητές, και εγώ και στη δικιά σας σχολή, οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλοι στάρ τότε, γιατί ήταν και πολύ καλοί. Ήταν, ο δικός ήταν ο Μπαμπινιώτης. Ναι. Και έκανε αυτό το εξαιρετικό μάθημα της ετυμολογίας και ήμουνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και για να συνεχίσω, γιατί θα πλατιάσουμε, μαζεύτε με. Είπες, ας αφήσω 30 χρόνια μέχρι να πάρω πτυχίο. Ας αφήσω. Δεν το ξεκίνησα έτσι, καλέ. Τόσο, 30. Δεν το ξεκίνησα. 30 χρόνια πήρα. Καλέ, πρόπερση πήρα πτυχίο. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα εκεί και επειδή πια η επαφή με τους καθηγητές ήταν. Κάποιοι από αυτούς ήταν και μικρότεροι από μένα. Αλλάξαν οι γενιές, δεν είμαι πια η μικρή. Η νεαρή, τέλος πάντων. Τα καινούργια τα παιδιά τότε που πήγαινα εγώ έκανα νομίζω την Εθνική Ελλάδος του Καπουτζίδη. Α. Και κάπως με γνώριζα, ναι. Ναι. Και είχαμε αυτό το που παθαίνεις το Ναι. Λοιπόν, οι καθηγητές μου, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ πιο μεγάλη πλάκα βέβαια για τα παιδιά τώρα. Είχαν να δουν τα δικά τους. Οι καθηγητές γύρω από μένα ήταν λίγο σαν να ήμουν το παράξενο ψάρι, σαν το ενιδρίο που με γυρνά. Που δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν. Τι του ήρθε. Με αντιμετωπίσαν πάρα πολύ καλά. Όμως επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο από κάποια ηλικία και μετά να διαβάζεις πολλές ώρες. Δηλαδή είναι θέμα πρακτικό. Πώς να σου πω. Πρακτικό, καλά. Και το μυαλό μας τα αλλιώ είναι 25, δεν μπορούσαμε. Άκουσα να σου πούμε το μυαλό τι έγινε λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λένε. Δεν είναι ότι το έκανα για βιοπορισμό, όμως τσέκανα τον εαυτό μου στο πόσο τα καταφέρνω, γιατί πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Όπως προσέχουμε το σώμα μας, προσέχουμε πολύ το μυαλό, παιδιά. Όσο μεγαλώνεις, αρχίζει και φυραίνει. Πραγματικά. Και επειδή κάνω μια δουλειά η οποία πρέπει να θυμάμαι λόγια, να αναπτύσσω και να αναλύω χαρακτήρες κλπ. Πήγαινα και τα ήθελα όλα προφορικά τα μαθήματα. Έναν μόνο έγραψα και με χίλια ζόρια, όλα προφορικά και άρχισα. Μπουρ. Δηλαδή, μου έκανε μία ερώτηση ο καθηγητής ή η καθηγήτρια, έλεγα 2-3 που θυμόμουνα και το όλο το υπόλοιπο ήταν δικό μου. Του ζάλιζα τόσο πολύ. Και σου λέει την περάσουμε καλή φίλη, και εγώ στη γυναίκα θα μα πιάσει. Όχι, δεν ξέρω τι είπες, αλλά καλά τα λες. Ξέρεις, πόσα πάνε μαθήματα πέρασε, Χριστούσε. 30, 40. Καλή, από την αρχή το πήρες. Ναι, από την αρχή σου λέω. Χαρά στο κουράγιο σου. Πραγματικά ήθελε κουράγιο, αλλά ήταν, βρε παιδιά, αυτό που λες. Μπράβο, βρε. Μπράβο το παιδί μου. Είναι αυτό που καταφέρνεις μόνος σου. Ναι. Δεν αγοράζεται με τίποτα. Και δεν με έχει πιάσει η ιστερία, μην με πεις μεγάλη. Πες με ό,τι θες. Αλλά και που μεγάλη που είμαι, μεγαλύτερη τέλος πάντων από 25, 35, 45, θα κάνω αυτά που
Με νοιάζει, δεν με νοιάζει αν για τα 50 μου πρέπει δηλαδή να κάνω. Δεν σε κοιτάνε με το ίδιο μάτι οι άνθρωποι, γιατί το έχουμε καλλιεργήσει αυτό και είναι πάρα πολύ άδικο. Δηλαδή, γι' αυτό και βλέπεις γυναίκες και λέμε, γιατί ρε παιδί μου τρελάθηκε αυτή και πάει και φτιάχνεται σαν το. Γιατί είναι μια απελπισία που παθαίνει κιόλας η γυναίκα. Δηλαδή, λες, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Και έφτασα στο σημείο το εξής, θα σας το πω. Η νιώτη είναι υπερεκτιμημένη. Έλα. Το λέμε χρόνια. Όχι, να το πω. Το ξαναπούμε. Τώρα που δεν την έχω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εσείς όχι, εσείς το πιστεύετε. Δεν είναι τρέλιο παδό. Ναι. Όχι, εγώ. Όχι υπερεκτιμημένη. Αυτό είναι συμπέρασμα των ανθρώπων της ηλικίας μας. Ναι. Αλλά νιώθω ότι έχει και μία ζήλια μέσα. Βεβαίως έχει. Πρόσεξε. Το νέο και το ωραίο είναι ψέμα να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν το βλέπουμε ή δεν το χαιρόμαστε. Την νιώτη και την ομορφιά. Ναι. Όμως από την άλλη, φτάσαμε σε ένα σημείο και επειδή θυμόμαστε οι νιώτη πόσο ανασφάλεια, πόσες φοβίες, πόση τρέλα, που δεν τη χαρήκαμε, που μας λέγανε τώρα που είσαι μικρός βρε, που εμείς είχαμε να τα καταφέρουμε όλα και τα προσωπικά μας και τα... Λοιπόν, και φτάνεις σε ένα σημείο λοιπόν που αρχίζεις και αν είσαι και ξύπνιος άνθρωπος και αρχίζεις και λες, λοιπόν, αυτό το θέλω, αυτό δεν το θέλω, θα τα καταφέρω, εδώ τα καταφέρω και αρχίζει και μπαίνει αυτή η ωριμότητα που λέμε. Ναι, μεν δεν είναι ζουμερή σάρκα όπως ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να, επειδή όλη η κοινωνία είναι γύρω από τη νιώτη, πρέπει να, μας θυμίζουμε εμάς τους μεγαλύτερους ότι παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό, γι' αυτό λένε υπερεκτιμημένοι, δεν είναι μόνο να είσαι νέος στη ζωή. Πρέπει να είσαι νέος αν το θέλεις και σε άλλο. Τη νιώτη υπερεκτιμημένη τη λέω και με μια ζήλια, αλλά και με το γεγονός ότι εντάξει παιδιά, υπάρχουν και εμείς στον κόσμο. Υπάρχουν και εμείς, ναι. Υπάρχουμε και εμείς. Τώρα ανέβασα μια φωτογραφία εγώ στα social και. Λέω το κορμί, ωραίο. Με μαγιό, ναι. Τέτοιο ή... Όχι, ναι. Σεξι. Ναι. Θα πούμε και γι' αυτό. Και μου γράφει, βέβαια, πάρα πολύ ωραία, αλλά για όπως και να το κάνουμε, η ηλικία φαίνεται. Και έπιασε μέσα στη νύχτα τώρα, συγκώθηκα. Και το απάντησα. Όχι, απάντησες. Απάντησα ότι το κορμί είναι τέτοιο, ανάλογα με τα χρόνια, με την επιθυμία μου, με τα κιλά και με το ύψος. Δηλαδή, δεν πάω να ανταγωνιστώ 25. Αλλά γιατί κάνετε κάποιο διαγωνισμό. Όχι, μωρέ, αλλά ξέρεις πώς είναι η εικόνα τώρα. Ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα το βράδυ. Ένας. Όχι. Τον έκανες block and follow όχι. Και. Δεν έχουμε κάνει. Δεν ταράχτηκες. Όχι καθόλου. Απλώς εγώ το παίζω λιγάκι τώρα ανωτερή και role model, εννοώντας ότι παιδιά, επειδή αυτά τα χρόνια δεν είναι προτέρημα δικό μου. Ή και εσείς θα έρθετε εδώ. Ναι. Ή και εγώ ήμουν εκεί. Ή και θα πάμε και πιο πέρα. Να είστε καλοί, να βλέπετε ότι ο καθένας μας παλεύει με το σώμα που έχει τώρα και δεν είναι να είναι σάρκα μου τέτοιο. Εντάξει, παλεύω γι' αυτό. Τώρα με το Me Too και με τη γυναικεία, ας πούμε. Πώς, την έμφυλη βία, την παρενόχληση στη δουλειά. Φυσικά. Αυτό. Αρχίσαμε να βάζουμε στο τραπέζι πράγματα τα οποία εγώ στα νιάτα μου το άκουγα και το θεωρούσαμε πάρα πολύ δεδομένο. Ότι πώς έτσι πώς βγήκες έξω, ναι, ναι. Θα σε πάρει από πίσω, δεν θα σου πει δρομόλογο. Εσύ πώς μεγάλωσες, Κωνσταντίνα, πώς με δυσκολία σε αυτά τα θέματα. Γιατί είδες, έμπαινα κάπου και επειδή μου και ψηλή υπαινόμουνα, ήμουνα και λίγο. Δηλαδή, εγώ στη Λαϊκή την αγορά που με έτρεχε η μανούλα μου η γλυκιά. Και τώρα πάνε με την αδελφή μου. Δεν μπορούσα. Τι είναι. Φωνάζανε. Δεν θέλω φωνάζεις, παιδί μου, να περνάω και να λέω ό,τι και να λες. Δηλαδή, φαντάσου το κάναμε στα γόρια. Ήταν μια κοπέλα η οποία είπε: θα το κάνω πείραμα. Ναι. Περνούσανε λοιπόν και έλεγε: Πω, τι αγόρι είσαι εσύ. Και όχι, τι αγόρι είσαι εσύ, αυτά που λένε αυτοί. Τέλος πάντων, το έλεγε λίγο πιο light. Ναι. Πω, κάτι μπράτσα. Ωραία ναι. Μάτια. Ναι. Έκανε αυτό. Ναι. Και... Καταρχήν, όταν το βλέπει εσύ στο YouTube, σοκάρεσαι. Ναι. Φυσικά αισθάνθηκαν άβολα. Μόνο κανένα δύο είπαν: ωραία, σ' αρέσει. Ναι. Αισθανόντουσαν άβολα. Ναι. Και από το άβολα μέχρι το ότι πήραμε όλες και κυρτώναμε μπροστά για να μην φαίνεται. Γιατί δεν περπάταγε και έτσι. Ναι. Τώρα να περπατάνε. Ακόμα και στη φάση της παρέας ή του διαβάσματος ενός κειμένου ή οτιδήποτε με τους συναδέλφους σου. Αναγκαζόσουν να έλεγε: έλα, σταμάτα τώρα, σταμάτα ναι. Τώρα. Για να μην του πει. Με παρατάς. Ναι. Είπα εγώ τίποτα. Είπα εγώ τίποτα για τα στήθη σου, για τα καπούλια σου. Εσύ γιατί λες. Άι, Μιχαήλ, αυτό. Δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνεις και να το πεις από μέσα σου. Τι. Μα από μέσα σου ήθελες να το πεις. Τι. Να το ουρλιάξω, όχι να το πω. Αλλά δεν το έλεγες. Είσαι σε μία σύμβαση. Ναι. Να μην χαλάσει την καλή, πώς τη λένε. Ατμόσφαιρα. Καλύπω, όχι την ατμόσφαιρα και την ιστεροφημία σου. Θα πας αργότερα. Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, θα πας σε μια δουλειά και θα λένε. Α, ναι, Μιχαήλ ναι. Είναι. Αυτό ναι.
Καλά, έχω λίγο, αλλά τουλάχιστον είμαι πιο... Έχω λίγο τη φήμη ότι τα λέω λίγο, λίγο παραπάνω, όταν τσατίζομαι, γιατί αλλιώς και εγώ... Άρα τώρα είσαι πιο άνετα, μετά από όλο αυτό που συνέβη με το Me Too. Δηλαδή που ανοίξαν λίγο κάποια στόματα και έστω κάποιες βάσεις, αυτές οι όποιες βάσεις έχουν. Τώρα είμαι πιο άνετα, ναι. Αλλά τώρα είμαι και μεγάλη, μεγαλύτερη. Τώρα δεν θα μου κάνει κανένας τίποτα. Τώρα μπορώ να πω κι εγώ ένα λίγο έλα. Τώρα είναι πολύ καλό για τα κορίτσια και τα αγόρια τα τώρα. Έχεις υποστεί προσβολές, μειώσεις, δεν σου μιλάω για κακοποίηση, προσβολές, μειώσεις, σεξιστικά σχόλια. Ναι. Βεβαίως. Βεβαιότατα ναι. Ρε παιδί μου, και τώρα περάσαμε στην άλλη και λες τώρα τι υπερβολή κι αυτή, δεν προλαβαίνεις να πεις κάτι. Να πεις τώρα, εγώ κάτι νεαρούς θαυμαστές, που μπήσαστε με πέραν τηλέφωνο, δεν το σήκωνα. Άρα σε λέω τώρα, απλά μιλά κακό. Σε παρακαλώ, πήγαινε παραπέρα. Να σου πω τι γίνεται με την Κωνσταντίνα. Μπορούμε να μην κάνουμε και ερώτηση. Ναι, όταν λέει. Μπορώ να την κοιτάξω. Ναι. Μη συνέχισε. Έχω βρει ένα συνάδελφο. Κάτι έλεγε για το σεξι. Για τη σεξι, Κωνσταντίνα. Μη ρωτά, α τη ξέρει. Τα γέννα, παιδί μου. Έλα, ξεκίνα. Ναι. Ανέβασα στο. Επειδή συνήθως ανεβάζω φωτογραφία. Τα πολλά likes είναι όταν ανεβάζω μαγιό ή οτιδήποτε. Ναι. Λογικό. Αλλά από την άλλη κιόλας το πήγε γελάς. Αλλά από την άλλη κιόλας δεν είμαι και του sex symbol. Το κορμί, δηλαδή το sexy που το ονομάζει ο κόσμος έτσι. Ή με λέει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσωνύμια, MILF κτλ. Ναι. Εμένα με εκνευρίζουν στο βάθος. Δηλαδή το κορμί που το ανεβάζω δεν το ανεβάζω μόνο έτσι με μια μικρή επιδείξη. Ομανία, ας το πούμε έτσι. Εννοείται το ανεβάζω και για αυτό το λόγο. Είμαι μια αματαιοδοξία. Ναι, υπάρχει ερωτηματικισμό πάντα. Αλλά από την άλλη, επειδή το πρεσβεύω από πολύ μικρή ότι το σώμα, το γυμνό, πρέπει να σταματήσουμε να του βάζουμε πονηράδα παραπάνω, γιατί γίνονται έκτροπα όσο το πονηρεύουμε. Και επειδή περιέργως από μια συντηρητική οικογένεια, εγώ βγήκα τόσο λίγο τα πετάω με τη μία. Δηλαδή. Δεν μπορώ. Είναι γι' αυτό το λέω. Οι γονείς σου δεν είχαν πρόβλημα. Δηλαδή είχες κάνει και ένα. Είχανε καλέ. Είχες κάνει και ένα σεξι εξώφυλλο, θυμάμαι, στο Playboy. Ναι, όχι σεξι εξώφυλλο. Γυμνό. Κανονικό. Γυμνό. Κανονικό. Δεν είχαν τότε πρόβλημα. Δεν το σκέφτηκα. Το είχαμε συζητήσει. Δεν το έκανε. Τι είπες, μπαμπά, εγώ θα πάω να κάνω ένα γυμνό. Μπαμπά, θα πάω στα καράβια. Τι το είναι και μακαρίτη. Το είχαμε συζητήσει ότι ξέρει, πατέρα, εγώ έκανα αυτή την επιλογή. Και άρχισα και του έλεγα, όχι, του φέρα τη Δήμητρα Γαλάνη. Καλά και εσύ τώρα. Η Δήμητρα Γαλάνη είχε μια πεντάλια. Η Δήμητρα Γαλάνη πρέπει να ήταν μεγάλο. Ναι, αλήθεια, είναι το άλοθη. Μεγάλο άλοθη. Μεγάλο άλοθη επίπεδο, ας το πούμε. Και η Λάσκαρη επίπεδο αισθητική. Εκείνος τι σου είχε πει. Καταρχάς ότι τώρα είμαι σε μια κατάσταση και σε ένα επίπεδο που ο κόσμος θέλει να ξέρει πολλά για μένα. Και δεύτερον ήταν το show me the money. Ναι. Ναι, σωστό ήταν τότε. Ήτανε ότι, ξέρω, πληρώνανε και καλά για αυτά. Ναι. Που μετά, όταν κάναμε βέβαια την απολογισμό, μετά από χρόνια μου. Δεν είναι τα λεφτά, βρε, που μου έλεγες ότι έχεις βάλει στην άκρη. Ποτέ. Δεκάρα. Τρίβιες τσέπες. Τελικά για πες λοιπόν, ανεβάζεις φωτογραφίες για ένα. Ναι, παιδί μου, θα πρέπει να αρχίσουμε να φερόμαστε στην εικόνα μας με ένα σεβασμό και χωρίς. Τα γύρω-γύρω και επειδή τα γύρω-γύρω ανθίζανε, δηλαδή η πονηριά, η παρενόχληση, η βία, το ντροπιαστικό, η εδώς και έπρεπε να μπουν αυτά σε κάποια καινούργια στάντα, σε κάποια καινούργια επίπεδα. Επειδή εγώ το έχω πολύ απλό και ελεύθερο και φυσικό, το θεωρώ ότι καλό είναι, παιδιά, το σώμα μας το προσέχουμε γιατί το αγαπάμε, γιατί είναι ο ναός της ψυχής κτλ, 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 για να επεκταθώ. Και για να βγάλω αυτό το άγχος που έχουμε όλοι μας, πώς δείχνουμε. Γιατί τελικά το πώς δείχνουμε δεν θα πρέπει να έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πέρασες και φάση που σε ενδιέφερε το πώς δείχνεις. Και συνεχίζει. Δεν μπορώ να πω ψέμα τώρα ότι μου αρέσει. Και το ωραίο μου αρέσει, και η μόδα μου αρέσει, και το στυλ μου αρέσει. Οι ωραίες φωτογραφίσεις μου αρέσουν. Οι ωραίοι άνθρωποι μου αρέσουν. Το πρώτο που κοιτάω είναι αυτό. Απλώς επειδή και αυτό το έχουμε θεοποιήσει. Και το έχουμε θεοποιήσει με λάθος τρόπο, δηλαδή εγώ αισθάνομαι πιο ωραία από ποτέ. Όταν μου το έλεγες μικρή, μου λέω εγώ είμαι ωραία, δεν είμαι ωραία. Τώρα μου λέω ότι είμαι ωραία. Και ας μου πει κάποιος το αντίθετο. Και αυτό θέλω να πω και στους αυτούς που σας ακούνε, και στα αγόρια και στα κορίτσια. Αποφάσισε το. Είσαι ωραίος, νέος, μεγάλος, μεσαίος, οτιδήποτε. Τι θα κάνεις με αυτό το πράγμα είναι το θέμα. Ναι. Όχι να κάτσεις. Δηλαδή, γιατί έχω δεχτεί και θαυμασμό. Έχω δεχτεί και επιτυχία. Όχι έχω δεχτεί, έχω υπάρξει σε πολύ μεγάλη απήχηση εμπορική κόσμου. Και
τους ρόλους που έκανα και τι γυναίκα είμαι και τι δεν είμαι και τα έχω δει όλα. Δεν μου έχει προσφέρει τίποτα τόσο χαρά όσο κάτι το οποίο ήταν ξέρνιαστο και ήρθε από δική μου επιθυμία. Όπως σας είπα, το να πάρω το πτυχίο, τα κατάφερα. Δούλεψε το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Για να έρθουμε και λίγο στα επαγγελματικά. Πώς γιατί σε αυτά δεν βγάζουμε άκρη. Έλα καλέ. Όχι, στα επαγγελματικά δεν βγάζει άκρη. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησε μια τεράστια μαζική επιτυχία. Ναι. Αυτό λίγο προκαθόρισε λίγο την πορεία σου. Γιατί όσοι έχουν. Ναι, δηλαδή είναι και λίγο ευτελές τότε. Ήταν και λίγο ευτελές να κάνεις μια τέτοια τεράστια. Κολλητικό. Ναι, θέλω να σου πω ότι συνεχίστηκε. Το έφερες και χρόνια. Ναι, αρκετό καιρό. Ποια ήταν η ατάκα που έλεγες? Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Τα φαινόμενα απατούν. Κρίμα. Εγώ είμαι σοβαρή. Καθόρισε λίγο αυτός ο μαζικός ρόλος στις επόμενες επιλογές σου. Μέχρι κάποια ηλικία, με κάποιο επίπεδο οι ηθοποιοί, δεν έχουμε, έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Ναι. Σε επιλέγουν. Τι να πεις. Βγήκες από μεγάλη επιτυχία και όταν βγήκες από μεγάλη επιτυχία έχεις 5 προτάσεις αντί για καμία ή μία. Όχι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και να έχεις 5 και που δεν έχεις 5, είναι αυτό που έκανες. Από το προηγούμενο, ναι. Ναι. Με έχει ρωτήσει δημοσιογράφος σας από το περιοδικό, το εξαιρετικό, από τότε ακόμα, περιοδικό σας. Δεν θυμάμαι το ρήμα. Ναι. Δεν σε πειράζει που κάνεις γυναίκες διπλανής πόρτας. Με λίγο χρώμα, βέβαια. Ναι. Ξέρεις, για να πω κιόλας. Ναι. Γιατί κι εσείς δεν χρωστάτε καλό. Ναι. Και ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι ναι, κάνω γυναίκες διπλανής πόρτας και χωρίς να αμείβομαι και καλά. Και ενώ ερχόταν κόσμος, ας πούμε, και μετά με τους παντρεμένους και κόσμος ψηλού επίπεδου. Όχι, ψηλού επίπεδου εννοώ. Και πλούσιοι και διάσημοι και πολιτικοί και τέτοιοι, οι οποίοι απλά το παρακολουθούσαν και λες κάτι κάνω. Ναι. Αλλά ήσουν σαν παράξενο, δεν ήσουν ο ηθοποιός που κάνει τα πάντα, δεν έχεις την επιλογή αυτή, είσαι γι' αυτό. Αν πας να παρεκκλίνεις, τσινάει ο κόσμος. Ναι. Ενοχλείται. Σου λέει κάτσε, εγώ σ' αγάπησα έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι επιτυχίες οι οποίες πρέπει να έχεις και το σθένος να τις αντέξεις, γιατί όταν γίνεται πρέπει να κρατηθείς. Πώς θα το λύσει, μικρό κορίτσι όμως. Ναι. Δεν ξέρω τι πήρα και στένος. Δύσκολα, ήταν δύσκολα. Δύσκολα. Όπως και άλλα κορίτσια και κορίτσια και αγόρια. Είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και τώρα δεν είναι απλό. Δηλαδή, φαντάζομαι τα παιδιά στις μέλισσες. Όσο και υποψιασμένα να είναι, δεν είναι απλό. Γιατί τον άλλον τον θες δικό σου, τον έχεις, τον συμπαθείς, τον αγαπάς. Δηλαδή, οπότε αντιμετωπίζεις και. Σαν ηθοποιός το υπόλοιπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Γιατί είσαι. Ποταμός. Ναι. Και ειδικά κάτι μέρες που είσαι κουρασμένος, κάθεσαι έτσι και ακούς την Κωνσταντίνα. Και λες, Μιχαήλ. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά περνάω πολύ ωραία με εσάς και λέω και διάφορα άλλα πράγματα εκτός από τα τετριμένα. Ναι, λέμε και κάτι, ναι. Λέτε κάτι παραπάνω. Όχι, εσύ το λες, εμείς ακούμε απλώς. Όχι, εντάξει, είναι και ανάλογα το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα.